είναι φανερό ότι προγραμματικά διεκδικεί τις ελευθερίες του. Στις βιογραφίες θα έλεγα ότι ενδημούν δύο χαρακτηριστικές τάσεις του είδους που θα ονόμαζα ο συνήγορος και ο δικαστής. Η μία είναι η μυθοποίηση του προσώπου, τα εγκόμια, πολλές φορές μάλιστα γράφεται κατά παραγγελία από τους οικείους, είτε η εσκεμμένη από μυθοποίηση. Όπως αναφέρω και σε ένα διήγημά μου, καταδαφίζει μεγάλα ονόματα για να αποκτήσει ο ίδιος αξία και χρήματα βέβαια από τη βιογραφία. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την καταστρατήγηση της ανομολόγητης σύμβασης της αντικειμενικότητας, η οποία υποκρύπτει μια συνειδητή και πολλές φορές ασυνείδητη διόρθωση του βίου και προσαρμογή στην αλήθεια του εκάστοτε βιογράφου. Ακόμη όμως και χωρίς προθέσεις, η αντικειμενικότητα είναι ένας δύσκολος στόχος, διότι η βιογραφία με τα μέσα της εφήγησης, την επιλογή, την περικοπή, τη συμπίκνωση είναι μια κατασκευή. Για να το πούμε με τα λόγια του Πιέρ Μπουρντιέ, πρόκειται για την αυταπάτη της βιογραφίας. Εισαγωγικά, η τάση να ιδεολογικοποιεί κάποιος την ίδια του τη ζωή, επιλέγοντας κάποια σημαντικά γεγονότα και εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους σχέσεις αιτιότητας, βρίσκει πάντοτε θεντική ανταπόκριση από το βιογράφο, ο οποίος ξεκινώντας πάντα από τις δικές του ερμηνευτικές διαθέσεις, αποδέχεται αυτή την τεχνητή κατασκευή νοήματος. Ποιος είναι επομένως ο ιδανικός βιογράφος? Ο βιογράφος, λέει η Virginia Woolf στην τέχνη της βιογραφίας, εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής της, πρέπει να είναι επικεφαλής όλων μας, σαν το καναρίνι του μεταλλορύχου, δοκιμάζοντας την ατμόσφαιρα, ανοιχνεύοντας την ανακρίβεια, το μύθο και την παρουσία παλαιομοδίτικων συμβάσεων, η αίσθηση της αλήθειας πρέπει να είναι ζωντανή και να περπατά ακροποδητή.